Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Το ποδήλατο σας χαιρετά από την ωραία Ευρύχου. Το χωριό βρίσκεται 50 περίπου χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Λευκωσίας και είναι χτισμένο στην ανατολική όχθη του ποταμού Κλάριου. Για την ονομασία του χωριού υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Η επικρατέστερη εκδοχή αναφέρει ότι πήρε την ονομασία του λόγω του ότι είναι το μοναδικό χωριό της περιοχής που έχει τη μεγαλύτερη έκταση, Ευρύχους, που στα αρχαία ελληνικά σημαίνει μεγάλος χώρος. Πρώτη μας επίσκεψη το εκκλησάκι του προφήτη Λία που βρίσκεται στο ομώνυμο ύψωμα που δεσπόζει της περιοχής και χτίστηκε το 1984. Η Ευρύχου αποτελεί έδρα της Μητρόπολης Μόρφου. Στο προάβλιο της Μητρόπολης βρίσκεται ο Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Γεωργίου. Στα βόρεια του χωριού συναντούμε την εκκλησία του προστάτη Αγίου της Κοινότητας Όσιου Κυριακού. Πρόκειται για ξυλόστιγη βασιλική της οποίας η οικοδόμηση τοποθετείται στο 15ο αιώνα. Στην περιοχή του Τρόοδους, δηλαδή από εδώ και πάνω, σε μια εποχή που ξεκινά από την εποχή που χτίστηκε αυτή η εκκλησία, χτίζονται αυτοί οι πολύ απλοί ναοί, 4 τείχοι και μια κεραμοσκεπή, η οποία κεραμοσκεπή είναι οξυκόρυφη, ακριβώς για να πέφτουν οι βροχές και τα χιόνια εύκολα προς τα κάτω. Μια τελευταία ερώτηση θέλω, γιατί βλέπω αυτές τις πολύ ωραίες τοιχογραφίες, αγιογραφίες, Παύλα. Από πότε είναι και ο Άγιος Κυριακός είναι του 12ου αιώνα. Αυτό το αποδείξαμε πριν από μερικούς μήνες, όταν ανακαλύψαμε τον Οριχάλκινο Σταυρό, που φορούσε όταν τον έθαψαν. Η εκκλησία όμως χτίστηκε περίπου 3 αιώνες, να το βάλουμε έτσι χοντρικά, 3 αιώνες μετά την κίνηση του Αγίου, εκεί που βρισκόταν ο τάφος του. Αυτός είναι ο τάφος του και ενσωματώθηκε μέσα σε αυτό το χτίσμα. Οι τοιχογραφίες αυτές είναι της εποχής εκείνης. Ο ναός ήταν κατάγραφος, φαίνεται από διαφορά σημεία που αφήσαμε μετά. Ναι, αλλά δυστυχώς έπεσαν αυτές οι αγιογραφίες. Πήγαν σε κάποια φάση ή από σεισμό ή από υγρασία και έμειναν μόνο αυτές που είναι γύρω από τον τάφο. Μάλιστα. Είναι ένας ευαγγελισμός σε μικρή κλίμακα πάνω από τον τάφο και άγιοι ολόσωμοι δίπλα ως παραστάτες. Η κοινότητα διαθέτει περιφερειακό δημοτικό σχολείο, γυμνάσιο, λύκειο και δημόσιο νηπιαγωγείο, στα οποία φοιτούν παιδιά από 14 χωριά, παρακαλώ, τόσο της Ολιάς όσο και της Μαραθάσας. Τα σπίτια των κατοίκων της Ευρύχου είναι κτισμένα κατά μήκος της κοιλάδας του ποταμού Κλάριου και ιδιαίτερα κατά μήκος του παλιού δρόμου Λευκωσίας Τρόοδους. Κάποιες κατοικίες διατηρούν σε μεγάλο βαθμό τη λαϊκή αρχιτεκτονική τους, δείχνοντας έτσι τα πληθωρικά στοιχεία της λαϊκής αρχιτεκτονικής του χωριού. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Άλλο ένα κόκκινο ποδήλατο ξεκινάει εδώ στην όμορφη Ευρύχου. Μαζί με τον κοινοτάρχη της Ευρύχου, τι κάνετε? Καλά, καλώς είστε, καλά. Καλώς ορίζατε, ναι. Ο τόπος σας είναι πανέμορφος. Πραγματικά, η περιοχή μας είναι πανέμορφη. Είμαστε τυχεροί που είμαστε σε αυτήν την πανέμορφη περιοχή. Και όχι μόνο είναι πολύ όμορφη, αλλά από ό,τι βλέπω κάνετε και ποδήλατο. Έχουμε την ευκαιρία εδώ να απολαύσουμε τη φύση με το ποδήλατο μας. Μια χαρά. Πόσους κατοίκους έχει εδώ ο τόπος, κοινοτάρχη? Η Ευρύχου έχει περίπου γύρω στους 1000 κατοίκους.
Μάλιστα, αρκετούς. Αρκετούς, ναι. Είναι γενικώς, είναι μια αυτόνομη περιοχή, δηλαδή έχετε αστυνομία, έχετε νοσοκομεία, έχετε... Ναι, η Ευρύχου είναι και το κεφαλοχώρι της Σολιάς, mm-hmm. είναι διοικητικό κέντρο, οπότε στεγάζονται όλες οι υπηρεσίες εδώ στο χωριό. Θέλω να μου πείτε εντάχει ποια είναι τα 2-3 πράγματα ενδιαφέροντα που πρέπει με το κόκκινο ποδήλατο να επισκεφτώ. Διάβασα για έναν σιδηροδρομικό, το Μουσείο Σιδηροδρομικού Σταθμού, σωστά? Ακριβώς, είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της ναι. κοινότητας. Είναι το Μουσείο Σιδηροδρόμου Κύπρου, όπου εκεί στεγάζεται όλη η ιστορία του Κυπριακού Σιδηροδρόμου. Είδα μια πολύ ωραία φωτογραφία ότι έχει 30 φιλιές και νομίζω ότι θα πάω να στήσω εκεί την κουζίνα μου να μαγειρέψω. Θα ήταν τέλεια, είναι πανέμορφος ο χώρος εκεί, το περιβάλλον, οπότε θα το πάρουμε άδεια. Θα πάρουμε άδεια από το μουσείο, λοιπόν, να πάμε. Και πού αλλού να πάω? Λοιπόν, είναι ο νερόμυλος του Στυλί, ένα πολύ αξιόλογο μουσείο υδροκίνησης, όπου εκεί μέχρι και τελευταία ήταν σε λειτουργία ο μήλος. Ωραία. Οπότε είναι πολύ αξιολογός. Επίσης, πανέμορφα είναι εδώ που είμαστε τώρα ο προφήτης Ηλίας. Είναι πολύ όμορφη εκκλησία και έχει πανοραμική θέα σχεδόν. Ακριβώς. Βλέπουμε από θάλασσα μέχρι το Τρόδος. Το Τρόδος. Και επίσης, οι εκκλησίες μας είναι πολύ αξιόλογες. Θα κάνουμε τις βόλτες με το κόκκινο ποδήλατο, θα γνωρίσουμε τους ανθρώπους της Ευρύχου και φυσικά θα μαγειρέψουμε. Κοινοτάρχα, ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι μπορούμε να πάρουμε τα ποδήλατά μας. Να είστε καλά. Να κάνουμε μια μικρή βόλτα μαζί. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Να είστε καλά. Πάμε. Εδώ, στην όμορφη Ευρύχου, είμαστε μαζί με την κυρία Σόφη και θα μαγειρέψουμε. Λίγο, θα έλεγα, δεξιά από την έξοδο που βγήκαμε από το χωριό με το ποδήλατο, είναι το κέντρο Κέντρος. Σωστά. Όπου φτιάχνονται πολύ ωραίες εφταλιές, πολύ ωραία σουβλάκια, πολύ ωραίους μεζέδες, αλλά σήμερα θα μας φτιάξετε ένα ωραίο λαγό της Κατσαρολάς. Λαγό του βουνού. Λαγό του βουνού, ε. Και συνταγή της γιαγιάς. Ποιος τον έπιασε το λαγό? Ο σύζυγος. Ο σύζυγος. Βεβαίως. Μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, είναι μια εύκολη και γρήγορη συνταγή την οποία μπορείτε να κάνετε από πλευράς προετοιμασίας, γιατί από πλευράς μαγειρικής και μαγειρέματος θέλει την ώρα της. Σίγουρα. Σίγουρα. Σιγοβράζει. Ναι, σε μικρό φωτιά, σε λίγη φωτιά, ναι. 2,5 με 3 ώρες. Ωραία. Πώς ξεκινάμε? Ζεσταίνουμε την κατσαρόλα μας, να φανταστώ, έτσι. Σίγουρα. Θα πάρετε λοιπόν μια κατσαρόλα, θα τη βάλουμε πάνω στο γκαζούι μας, εδώ. Τέλεια. Είναι μια συνταγή, Σόφη, που τη φτιάχνει συχνά. Τη φτιάχνω συχνά και την έμαθα από την πεθερά μου. Α, όχι από τη μάμα σου, από την πεθερά κιόλας. Όχι, ο πεθερός ήταν κυνηγός, ο σύζυγος είναι κυνηγός. Πώς, οπότε... Α, και έτσι το έμαθες από εκεί. Σίγουρα. Λοιπόν, η κατσαρόλα όλη δικιά σου. Βάζουμε το λάδι. Μπόλικο λάδι. Μπόλικο λάδι, ε. Βεβαίως. Ωραία. Αυτό είναι. Αυτό είναι τουλάχιστον ένα δάχτυλο ελαιόλαδο. Μια χαρά, γύρω στα 100 ml. Αφήνουμε λίγο-λίγο. Να ζεσταθεί. Ωραία, θέλω να μου πεις, το λαγό τον έχουμε κυνηγήσει, τον έχει γδάρει ο άντρας σου και τον έχεις πλύνει φαντάζομαι καλά-καλά και τον έχεις κόψει σε πολύ μικρά κομμάτια. Μικρά κομμάτια, γιατί δεν βάζουμε καθόλου τίποτε άλλο μαζί του, μόνο του το ψήνουμε. Μάλιστα. Το βάζουμε στην κατσαρόλα, όλο μας. Ωραία. Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στον ωραίο κήπο, από πίσω είναι ο δρόμος που περνάει, περνάνε αυτοκίνητα, αλλά... Δεν μας πειράζει, είμαστε έξω και μαγειρεύουμε πολύ ωραία. Βάζουμε λοιπόν μέσα το λαγό και περιμένουμε το λάδι μας να ζεσταθεί. Νομίζω ότι χρειάζεται ανακάτεμα. Σίγουρα. Το έχουμε βάλει όλο και το κεφαλάκι και τα ποδαράκια. Σιγοβράζει, ωραία. Θα να σου κρατήσω την κατσαρόλα να κάτεψε καλά. Ανακατεύουμε λοιπόν, να πάρει, το αφήνεις να πάρει χρώμα, έτσι δεν είναι? Ναι, λίγο να κοκκινήσει, να μην... Από όλες τις πλευρές. Και μετά... Ωραία. Θα αρχίσουμε
Βάζουμε το αλάτι του. Άλλας, πόσο βάζεις? Πάντα το υπολογίζω έτσι. Έτσι, εδώ. Μία, αυτό. Ναι, όχι. Άντε, λίγο ακόμα. Μάλιστα. Ωραία. Έχεις παιδιά? 4 αγόρια. 4 αγόρια. Βεβαίως. Πω, πω. Και έχουν κάνει αγόρια κιόλας. Ή σου έκαναν καμιά εγγόνα? Ακόμα. Όχι ακόμα. Ακόμα. Εντάξει. Ασχολούνται καθόλου με τη μαγειρική, τους αρέσει να... Όλοι. Όλοι, ε. Όλοι. Ποιο είναι το αγαπημένο τους φαγητό? Αν τους είχες τώρα σε ένα τραπέζι και τους 4, ένα φαγητό που θα τους έφτιαχνες? Μουσακά. Να... Μουσακά, ε. Μουσακά. Θα το τρώγανε και 4. Σίγουρα. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε λίγο τις μυρωδιές που έχεις εδώ. Έχεις πιπέρι, το σωστό. Οποίο είναι εδώ, σωστό. Γαρίφαλο, σωστό. Κανέλα, εδώ. Και η δάφνη. Δάφνη. Βάζουμε λοιπόν μέσα πιπεράκι. Σωστό. Σίγουρα. Σωστό. Γαρίφαλο. 4-5. Κανέλα 2-3. 2-3, ναι. Εντάξει, είναι και μικρά, 2-3. Και δάφνη, 2 φυλλαράκια. 2 φύλλα. Και 2 φύλλα δάφνη. Και θα γίνει, ήδη έχει αρχίσει και βγάζει ωραίες μυρωδιές. Θες να το χαμηλώσω λίγο? Νομίζω πως χρειάζεται. Χρειάζεται, ναι. Τέλεια. Και αυτό δεν το κάνετε με νερό, αλλά το κάνετε με ωραίο κόκκινο κρασί, σωστά? Πιο πολύ. Πιο πολύ το κρασί. Θα βάλουμε και νεράκι, ξηρό, βέβαια. Ξηρό. Ξηρό κρασί. Και είναι από χωριών, όχι εφιαλωμένο. Μάλιστα. Το κρασί. Λοιπόν, να το βάλουμε. Βεβαίως. Όλο το βάζεις αυτό? Όχι, είναι πολύ. Αυτό είναι μισό λίτρο. Okay. Πόσο θα βάλουμε? Συνήθως λέμε να το χώσει. Οπότε. Για να το χώσει, θα το θέλει. Είναι εντάξει, είναι αρκετό. Εκεί. Και θα βάλουμε και νεράκι. Και βάλουμε και λίγο νεράκι. Ωραία. Νεράκι όμως του χωριού νερό. Σε βρύχου. Οπωσδήποτε. Ωραία. Είναι μια χαρά, Αλεξάνδρε. Κυρίες και κύριοι, βάζουμε αρκετό λάδι. Βάζουμε το λαγό μέσα να πάρει χρώμα. Πιπέρι, γαρίφαλο, κανέλα, δάφνη, το αλάτι πρώτα. Σβήνουμε με κρασί και βάζουμε, Σόφη μου, το νερό. Ανακατεύουμε καλά και αυτό τώρα θα το καπακώσουμε, να φανταστώ. Σίγουρα. Έτσι δεν είναι? Και το αφήνουμε πόση ώρα? 2,5 με 3 ώρες. 2,5 με 3 ώρες. Λοιπόν, τώρα θα σας κάνω ένα μαγικό. Κοίτα να δεις. Αυτό το βάζουμε εδώ. Θα το κατεβάσω εγώ τώρα από τη φωτιά εδώ. Μισό λεπτό για να μην καώ κιόλας. Εδώ. Ωπα. Έτσι. Και έχω εδώ μια κατσαρόλα που έχει η Σόφη έτοιμο. Για να το δούμε. Ω, τέλειο. Λοιπόν, αυτό λοιπόν πόση ώρα σου πήρε? 3 ώρες. 3 ώρες, ε. 3 ώρες, ναι. Να σου πω, μου επιτρέπεις να δοκιμάσω το κοκαλάκι? Σίγουρα. Πρώτος. Τι λέει? Εκτός από το κοκαλάκι που βρήκα, που είναι φυσικό, μούλια. Που είναι φυσικό, που είναι φυσικό. Λαγός είναι, δηλαδή τέτοιο. Αρκετά κοκαλάκια, το βάζω εδώ. Αυτό πόσο σερβίρουμε, με τι το συνοδεύουμε? Με πουργούρι. Ωραία, λοιπόν, έχουμε εδώ, να το έχει φτιάξει. Πες μας λίγο γρήγορα πώς το έχεις φτιάξει αυτό. Τσιγάρισα το κρεμμύδι με φιδέ, ντομάτα μόνο φρέσκα, ντομάτα τριμμένη. Το πληγούρι, νεράκι. Αυτό έχει γίνει. Ωραία. Ήρθε λοιπόν η ώρα να σερβίρουμε. Θα βάλω λίγο στο πιάτο κάτω. Εδώ. Έτσι μ' αρέσει εμένα. Και από πάνω θα βάλουμε το λαγό, εγώ το λέω κρασάτο, της κατσαρόλας που λέει η Σόφη. Κανονικά ναι. Εμένα μ' αρέσει, παίρνω μία κουτάλα, κάνω αυτό εδώ, εντάξει. Μυστικό. Και έτσι, μυστικό, έτσι. Και εδώ μέσα, σε αυτή την τρυπούλα, θα έρθει να κάτσει ο λαγός. Και φυσικά θα πάρετε και ζουμάκι από κάτω, για να γίνει πολύ ωραίο το φαγητό. Η δοκιμή είναι το πιο βασικό πράγμα στο φαγητό. Αν δεν δοκιμάσεις, δεν θα καταλάβεις. Μου έκανε εντύπωση, ξέρεις, την ώρα που δοκίμασα το λαγό. Το αλάτι σου ήταν πάρα πολύ σωστό. Ήτανε εκπληκτικό. Ποτέ δεν το μετράω. Πάντα τόσο, με το χέρι. Τόσο απλό πιάτο και τόσο ωραίο.
και τόσο εύκολο να το φτιάξετε. Με λίγο λαδάκι το λαγό να πάρει χρώμα, τις μυρωδιές μας κρασάκι, νεράκι. Ταυτόχρονα φαντάζομαι στην κουζίνα σε ένα άλλο μάτι κάνουμε και το πληγούρι. Πώς το λέτε εσείς εδώ? Πουργούρι. Δεν το έχω μάθει αυτό ποτέ τόσους μήνες, όλα τα χωριά. Δεν μπορώ να το λέω σωστά. Για ξαναπες το. Πουργούρι. 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 Καλά το είπα. Πολύ καλά. Πουργούρι. Εγώ το λέω πληγούρι. Πουργούρι. Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Στα πλέον εντυπωσιακά κτίσματα του χωριού, όπου πραγματικά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, είναι ο νερόμυλος του Χατζηστηλή. Είναι κτισμένος σε μια λοφοπλαγιά μερικά μέτρα μακριά από το κεντρικό δρόμο του χωριού. Ένα μικρό γραφικό δρομάκι σε οδηγεί σε αυτόν σε μια τοποθεσία κατά πράσινη και σπάνια σε ομορφιά. Η αλήθεια είναι ότι κουράστηκα να ανεβάσω το ποδήλατό μου εκεί, αλλά πραγματικά άξιζε. Κινητήριος δύναμή του είναι το νερό από τον ποταμό Καρκώτη. Ο μήλος του κυρίου Στέλιου, τελευταίο ιδιοκτήτη, κτίστηκε από τον παππού του Χατζηστηλή Χατζηχριστοφή το 1878 και αποτελεί το αρχικά από ένα δωμάτιο και ξύλινη κουδούκα, η οποία το 1926 αντικαταστάθηκε από τον υφιστάμενο πετρόκτιστο υδατόπυργο. Μετά το θάνατο του παππού, τη διαχείριση του μήλου ανέλαβε ο πατέρας του κυρίου Στέλιου, ο οποίος στη συνέχεια τον άφησε στον ίδιον και τη γυναίκα του Αφροδίτη. Γιαγιά, πότε ξεκίνησε αυτός ο μήλος? Ο νέος. Όχι ο νέος, εδώ από παλιά. Πότε πρώτο ξεκίνησε? Εγώ είμαι ξένη, είμαι από το Συνάωρος και μόλις επαντρεύτηκα ανεδώσα μας το μήλο. Α, μάλιστα. Και ήταν ο μήλος. Εσείς πότε ήρθατε εδώ? Αλλά ήταν μόνο ένας. Ναι, και μετά φέρατε το γαλλικό. Μετά φέραμε το γαλλικό. Πότε το φέρατε το γαλλικό? Το 50. Πριν δηλαδή 65 χρόνια. Το 50. Μάλιστα. Το 50. Και ερχόντουσαν από όλη την Κύπρο εδώ για να λέσουνε. Όχι, καλά. Από την περιοχή, Με την περιοχή. Η κάθε περιοχή είχε και το μιλονά τη. Βέβαια. Όποιος έθελε, έρχεται. Όποιος δεν έθελε, πήγαινε αλλού. Είχε πολλούς μήλους. Και πώς γύριζε ο μήλος, με το νερό? Με το νερό. Γύριζε και με τη μηχανή. Μάλιστα. Άμα δεν είχαμε, διότι μέσα στο καλοκαίρι. Το νερό δεν έχει δύναμη? Όχι, δεν έχει δύναμη, με τις ώρες. Α, μάλιστα. Με τις ώρες και κόφκαν αλέσματα εδώ μέσα, ήταν υποχρεωτικό και πήγαμε και φέραμε μηχανή. Πόσες ώρες τη μέρα δουλεύατε? Όποτε είχε αλέσμα. Όποτε είχε αλέσματα, Μάλιστα. Ο άξονας του τόσο ήταν μεγάλος πρώτα και γύριζε ολόκληρο και ύστερα έκοψαν τον άντρα μου. Τώρα το μήλο τι θα τον κάνετε? Δεν θα τον κάνετε, πρέπει να τον κάνετε ένα μουσείο, κάτι πρέπει να το κάνετε αυτό, μην καταστραφεί με τον χρόνο. Το σπίτια όλα έδωσα τα μιας κόρης μου που έκανε στην Αθήνα. Μάλιστα. Και μετά εκείνη απολύσε τον, έδωσε τον στο συμβούλιο. Α, μάλιστα. Λέει, να μπορώ να φύγω, λέει, να το δώσω, να κάνουν έναν πράγμα του χωρικού να ομορφήσει το χωρικό μας. Σωστό. Ναι, είπαν τις πολλοί και όλα. Θα το δώσω στο χωρικό μου, να κάνει το χωρικό μου αξία. Έτσι είπε. Δίκιο έχει. Δίκιο έχει, έτσι είναι εκεί τώρα. Σε ευχαριστώ, γιαγιά. Ναι. Από μαγειρική κυνήγη και ένα διαφημιστικό διάλειμμα, ήρθαμε πίσω για να μαγειρέψουμε μια πολύ πιο εύκολη και γρήγορη συνταγή. Θα κάνουμε ένα γρήγορο ρύζι μπασμάτι με γαρίδες και φρέσκα μυρωδικά και πιο πολύ κόλιανδρο και φρέσκο κρεμμυδάκι μαζί με το Μινά. Μινά, τι κάνεις? Μια χαρά, καλώς όρισες στην κοινότητα. Είσαι ψηλός. Ναι. Πιο ψηλός. Αλλά ξέρεις τι μπορώ να κάνω εγώ? Κοίτα. Οπ, ανέβω πάνω στη γραμμή. Λοιπόν, οπ,
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο ρύζι. Είναι πάρα πολύ εύκολο και γρήγορο. Μαγειρεύεις? Μόνο αυγά βραστά. Μόνο αυγά βραστά, τίποτα άλλο. Ναι. Λοιπόν, να θα μάθεις τώρα μία συνταγή πολύ εύκολη και πολύ γρήγορη. Το μπασμάτι είναι ένα ρύζι που μπορείτε να το κάνετε σουρωτό. Δηλαδή να το βάλετε μέσα σε αρκετό νερό να βράσει και μόλις είναι έτοιμο να το δοκιμάσετε και απλά να το σουρώσετε. Και μετά θα το περάσουμε από το τηγάνι. Για να πάρει πιο πολύ γεύση, θα βάλουμε ένα κύβο ζωμό λαχανικών μάτζι. Εντάξει, ανοίγουμε από εδώ μηνά. Στη συσκευασία, κατευθείαν παίρνουμε ένα κύβο και το βάζουμε μέσα στο νερό έτσι ώστε να έρθει να διαλυθεί. Και καλό είναι να το ανακατέψουμε με μια ξύλινη κουτάλα. Άρα, άμα θέλεις, δώσε μια κουτάλα, σε παρακαλώ πολύ. Έλα, για ανακατέψε εσύ, να σε δω. Να δω πώς ανακατεύεις τα αυγά. Αυτό λοιπόν τώρα θα λιώσει και σιγά σιγά θα βάλουμε το ρύζι και θα το αφήσουμε να βράσει, εντάξει. Ναι. Όσον ώρα να κατέβεις εσύ, εγώ έχω ντοματίνια, τα οποία θα τα κόψω στα δύο, εδώ. Τα έχουμε πλύνει πολύ καλά, τα κόβουμε στα δύο για να τα χρησιμοποιήσουμε μετά μέσα στο τηγάνι μας μαζί με τις γαρίδες και το ρύζι. Οι γαρίδες μου είναι εδώ, όπως βλέπετε, είναι καθαρισμένες. Αν τις πάρετε κατεψυγμένες, καλό είναι να τις αφήσετε στο ψυγείο σας να ξεπαγώσουν από το προηγούμενο βράδυ. Να τις αφήσετε σιγά σιγά, να έρθουν δηλαδή στη θερμοκρασία των 3-4 βαθμών, αλλά ποτέ να μην ξεπαγώνουμε τις γαρίδες μηνά, αυτό που λέμε βία. Δηλαδή να τις πάρεις και να τις βάλεις κάτω από το ζεστό νερό, είναι ό,τι χειρότερο μπορείς να κάνεις σε ένα κατεψυγμένο προϊόν. Πολλοί δεν το ξέρουν, αλλά γι' αυτό το λέμε, για να μην το κάνουν. Πώς είναι ο ζωμός, έλειωσε? Έλειωσε, ναι. Ωραία, άρα μπορείς να ρίξεις το ρύζι μέσα για να αρχίσει σιγά σιγά να βράζει όλο και θα το ανακατέψεις καλά. Θα ρίξουμε και λίγο ηλιέλαιο λεζιέρ μέσα για να μην έτσι κολλάει. Εδώ μια-δυο κουταλιές, το ανακατεύεις καλά. Ωραία. Και εγώ συνεχίζω να κόβω τα ντοματίνια μου. Θα τα κόψω λοιπόν όλα και μετά θα βράσουμε το ρύζι, θα το σουρώσουμε και θα προχωρήσουμε τη συνταγή μας. Και έτσι τα ντοματίνια μας λοιπόν είναι έτοιμα και συνεχίζουμε. Το ρύζι τι λέει η Μινά? Είναι έτοιμο. Είναι έτοιμο, για να δούμε. Να δοκιμάσουμε. Είναι πάρα πολύ απλός τρόπος, ξέρεις, είναι αυτό που λέμε το σουρωτό ρύζι. Mm-hmm. Το δοκιμάζεις, τώρα αυτό είναι μια χαρά. Θα σβήσουμε το μάτι μας και θα φωνάξω το φίλο μου τον Κούλι. Κούλι, έλα εδώ ρε, please. Ωραία. Σούρωσέ το με κρύο νεράκι από πάνω για να το βάλουμε μετά στο τηγάνι. Μινά, εμείς ναι. Συνεχίζουμε. Θα βάλουμε αυτό το τηγάνι εδώ μπροστά, πρόσεχε γιατί καίει. Και θα ψιλοκόψω λίγο κρεμμύδια, να τα σοτάρουμε με λίγο ηλιέλαιο. Θα πάρουμε και ένα μεγάλο μαχαίρι από εδώ για να κόψουμε. Άμα θες κλείσε το σιρτάρι, σε παρακαλώ. Λοιπόν, ψιλοκόβω τα κρεμμύδια κατά αυτόν τον τρόπο. Έχουμε κόψει τα ντοματίνια μας, όπως είδες, στη μέση και έχουμε καθαρίσει πάρα πολύ καλά τις γαρίδες από το κεφάλι και έχουμε έτσι αφήσει την ουρίτσα και για ομορφιά αλλά και αν μπορεί να την παίρνεις να την τρως εύκολα. Ψιλοκόβουμε τα κρεμμυδάκια μας εδώ. Τέλεια, θα δεις πόσο γρήγορο είναι αυτό το πιάτο τώρα. Θα προσθέσουμε μετά λίγο αλάτι και λίγο πιπέρι στις γαρίδες για να γίνουν νόστιμες. Και το κάνουμε ελαφρύ με λίγο ηλιέλαιο λεζιέρ. Θα βάλουμε περίπου 2 κουταλιές, 1-2 κουταλιές εδώ. Θα ανοίξουμε το μάτι μας να ζεσταθεί καλά. Να πάει παντού. Πώς σου φαίνεται να μαγειρεύεις έξω στη φύση? Πολύ ωραία. Και σε ένα τέτοιο όμορφο μέρος, έτσι. Ναι, είναι καταπληκτικά. Έρχονται εδώ νέοι στο σταθμό γενικώς να το δουν, έρχονται πολύ γύρω. Βεβαίως, έρχονται πολλά σχολεία, ναι. Αρκετοί τουρίστες, ντόπιοι, χώροι mm-hmm. και ξένοι. Είναι εντυπωσιακό πάντως, γιατί μπορείς, ενώ δεν το περιμένεις ότι υπάρχουν σταθμοί στην Κύπρο και ότι υπήρχαν τόσα τρένα, ναι. Έχει τόσες πληροφορίες να διαβάσετε που πραγματικά αξίζει να πάρετε το αυτοκίνητό σας και να έρθετε εδώ στην Ευρύχου για να δείτε αυτό το πάρα πολύ ωραίο μουσείο που έχει δημιουργηθεί. Και όχι μόνο αυτό, έχει και φωτογραφίες πώς έγινε, πώς ήταν παλιά, πώς φτιάχτηκε σιγά σιγά. Είναι εξαιρετικό. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το κρεμμυδάκι μας, το οποίο θα το βάλουμε να καθαριστεί. Εδώ. Σιγά σιγά, βλέπεις φυσάει κιόλας και η φωτιά πάει και έρχεται.
Εδώ θα ρίξουμε μηνά, άμα θες μπορείς να ανακατέψεις. Θα σου ρίξω λίγο αλάτι, λίγο φρεσκοτριμένο πιπέρι. Έτσι κι αλλιώς αυτή είναι η καλοκαιρινή συνταγή, που σημαίνει ότι θέλουμε τα υλικά να μην είναι πάρα πολύ ψημένα. Τα θέλουμε να είναι al dente που λέμε, να είναι ωραία και φρέσκα. Ανακατεύεις καλά το κρεμμυδάκι. Αν τώρα σ' αρέσει το τζίντζερ ή το σκόρδο, μπορείς πάρα πολύ εύκολα να προσθέσεις λίγο για να δώσεις λίγο παραπάνω γεύσης. Σε αυτή τη συνταγή κάποιοι βάζουν και αυγό. Το τηγανίζουν, το ψιλοκόβουν και το βάζουν μέσα. Είναι σαν τηγανιτό ρύζι. Ωραία. Και μόλις αρχίζει έτσι και υδρώνει λίγο το κρεμμύδι, αρχίζουμε και βάζουμε γαρίδες. Περίπου για ένα άτομο βάζουμε από 6 ως 8 γαρίδες. Θα βάλω λοιπόν τώρα εγώ λίγες παραπάνω για να φτιάξουμε και ένα ωραίο πιάτο. Θα μας φέρει και ο Κούλης τώρα το ρύζι, για να το βάλουμε και αυτό με τα μέσα, να το ανακατέψουμε. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ, Κουλή. Να το και το ρύζι μας. Έτοιμο, θα μπει μέσα στο τηγάνι. Εδώ θα βάλουμε λίγο αλατάκι, λίγο περάκι ακόμα πάνω στις γαρίδες. Πώς σου φαίνεται? Μια χαρά, πόση ώρα θα θέλει? Εύκολα. Αυτό θα δεις τώρα, σε 2-3 λεπτά είναι έτοιμο. Η γαρίδα, αν έχετε δυνατή φωτιά, σε ένα λεπτό είναι έτοιμη. Αν την αφήσεις πάρα πολύ, στεγνώνει και γίνεται σαν τζίχλα. Δεν έχει γεύση. Αυτό που μπορεί να κάνεις είναι λίγο να σοτάρεις τις γαρίδες. Κοίτα πως έχουν κοκκινήσει ήδη από τη μία πλευρά. Τις ανακατεύεις καλά. Και με ένα πιρουνάκι και ένα κουτάλι, είναι δύο πιρούνια, γυρίζουμε τις γαρίδες, κοίτα, από εκεί που δεν έχουν ψηθεί. Ψήνονται πολύ γρήγορα, πολύ ωραίο χρώμα. Εδώ. Λοιπόν, εσύ θα τα αφήσει σιγά σιγά να γίνει, έτσι ώστε εγώ να ετοιμάσω το πιο βασικό συστατικό, που είναι για μένα, για αυτή τη συνταγή, είναι ο κόλιανδρος. Κόλιανδρος λοιπόν θα πάρουμε, ωραίο κόλιανδρο, αυτό που βάζετε και στη σαλάτα εδώ στην Κύπρο, και θα το χοντροκόψω για να μπει μέσα στο ρύζι. Και θα δεις τι ωραία που θα μυρίσει. Δεν χρειάζεται να είναι πολύ ψιλοκομμένος, χοντροκομμένος θα μπει κατά αυτόν τον τρόπο. Εδώ. Έτσι. Άμα θες μπορεί να ρίξεις και μία πρέζα ζάχαρη. Έτσι, και λίγο ακόμα να έρθει να καραμελώσει η γαρίδα. Το ανακατεύεις. Και θα πιάσουμε να βάλουμε περίπου 3 με 4 κουταλιές το άτομο ρύζι. Εντάξει, 1, 2, και αυτό το κάνουμε τη γανιά συνήθως, για να γίνεται ωραία η μερίδα. Τώρα ανακατεύεις φουλ. Όλα μαζί. Προσθέτουμε μέσα και τα ντοματίνια μας. Έτσι. Την έκανες μόνος στη συνταγή, Μινά, έτσι. Άμα βλέπετε ότι ψηλώνω και χαμηλώνω, απλώς πατάω πάνω στη γραμμή του τρένου. Για να... Έτσι εδώ, μια χαρά. Έλα να το ρίξουμε ένα σοτάρισμα, να δεις τι ώρα θα ανακατευτεί. Μην ανησυχείς, κοίτα. Hop, hop. Όλο μαζί. Άκρος καλοκαιρινό. Και εδώ, όπως είμαστε, θα βάλουμε μπόλικο κόλιανδρο και θα ανακατέψεις πολύ γρήγορα, μην μας τον πάρει ο αέρας. Πώς σου φαίνεται? Μια χαρά, μυρίζει και υπέροχα. Και φυσικά θέλει και πιπεράκι αυτό από πάνω, έτσι. Θέλει πιπεράκι τελευταία στιγμή. Η Ευρύχου είναι ένα όμορφο χωριό, το οποίο όταν μπεις μέσα νομίζω ότι είναι ένα μικρό χωριό, αλλά τελικά όμως είναι μία από τις πολύ μεγάλες κοινότητες. Μετά την Κακοπετριά νομίζω η πιο μεγάλη εδώ στην περιοχή, και έχει περίπου γύρω στους 950 με 1000 κατοίκους, από ό,τι μου είπε και ο κοινοτάρχης. Πώς πάμε, σ' αρέσει νομίζω το δρόμο? Είμαστε προς το τέλος. Έτσι ακριβώς, είμαστε προς το τέλος. Εδώ την κουτάλα μου νομίζω ότι μπορούμε να σβήσουμε το μάτι μας. Θα κάνω εγώ ένα ανακάτεμα καλό και μπορούμε να έρθουμε να σερβίρουμε στο πιάτο μας αυτό το ριζάκι καλοκαιρινό. Και φυσικά μπορεί να το κάνεις και κρύο αυτό, έτσι, να αφήσεις να κρυώσουν τα υλικά και μετά να το βάλεις κρύο το ρύζι για να το κάνεις σαν σαλάτα. Αυτό που πρέπει να προσέξεις, Μινά, είναι να βάλεις να φάει γαρίδες ο κόσμος, έτσι. Μην τις αφήσεις όλες μες στο τηγάνι. Είναι μέσα εισαγωγικά και το πιο ακριβό υλικό. Από τη στιγμή που θα το αγοράσετε, να το βάλετε ωραία στο πιάτο
για να φάνε οι φίλοι σας γαριδούλες. Να, και άλλη μία. Και νομίζω ότι είμαστε πολύ ωραία. Πώς σου φαίνεται? Καταπληκτικό. Ωραίο. Λοιπόν, ο Μινάς από εδώ και πέρα δεν ξέρει να βράζει μόνο αυγά, αλλά ξέρει να φτιάχνει και τηγανιτό ρύζι με κόλιανδρο, ντοματίνια και γαρίδες. Εντάξει. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε με το κόκκινο ποδήλατο και αύριο την Κυριακή, 6 ώρα, το ραντεβού μας εδώ στην Ευρύχου, γιατί θα κάνουμε πολύ ωραίες και νόστιμες συνταγές. Μινά, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Ραντεβού αύριο στις 6 ώρα. Γεια σας.